Στον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επενδυτηρίων Ελλάδος, να δούμε τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οικονομικά μέτρα, αυτά που συζητάμε, αυτά για τα οποία τσακωνόμαστε, αν είναι παλιό το πακέτο, καινούριο το πακέτο, ουσιαστικό, γεμάτο ή άδειο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αδαμίδη, τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Καλημέρα, κύριε Αδαμίδη. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Πριν, έχει ενδιαφέρον ένα μήνυμα από έναν φίλο τηλεθεατή, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, κάνει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Για μισό λεπτά, κύριε παιδί, να ανοίξω και το τάμπλετ. Εδώ ρωτάει ποια είναι η μεσαία τάξη. Εδώ είναι ο κύριος Παστρικάκης. Το έχω ανοίξει, ρε παιδιά. Όχι, θα το ανοίξω τώρα. Ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Είναι τεχνολογία. Ρωτάει λοιπόν ο κύριος Παστρικάκης, ποια είναι τελικά η μεσαία τάξη. Αυτοί που παίρνουν τα 450 ευρώ, κύριε Μητρόπουλε. Αυτοί που παίρνουν τα 700 ευρώ και πόσοι είναι. Για ποια μεσαία τάξη μιλάμε. Είναι διάφορα στοιχεία. Σας είδαμε προχθές ένα ενδεικτικό στοιχείο. Τι παίρνουν οι συνταξιούχοι στην πατρίδα μας. Η μισή, ένα στους δύο, παίρνει μέχρι 700 ευρώ μεικτά. Ναι. Αφαιρουμένη τη εισφορά υπερασθενείας, 658 παίρνουν 1.200.000 συνταξιούχοι, η ναι. μισή. Άρα λοιπόν αυτή σίγουρα δεν είναι η μεσαία τάξη, ναι. διότι υπολείπεται το μέσο εισόδημα από αυτό το οποίο θεωρείται ως μεσαία τάξη και ο κύριος πρόεδρος των επιμελητηρίων μπορεί να σας τα πει, αλλά και ο κύριος Αδαμίδης από αυτού νομίζω μπορεί να σας λοιπόν, πει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εσάς, κύριε Μητρόπουλε, να μας πείτε αυτή η ιστορία με το πρώτο ένσημο είναι ουσιαστική ή δεν είναι. Νομίζω κάποιοι παρέσυραν τον κύριο Πρωθυπουργό, διότι στην έκφρασή του και όσα κυβερνητικά στοιχεία στελέχη απήγγειλαν ή εξειδίκευσαν ή εκλαήκευσαν την πρώτη μέρα, έδωσαν την εντύπωση, κύριε Παυλόπουλε, ναι. ότι θα υπάρξει ένα 600 ευρώ για κάθε μήνα στον επιδοτούμενο νέο του πρώτου ενσύμου. Αυτό περιμένουμε πώς θα το εξειδικεύσει, διότι όπως είπε και η Ευλαβία νωρίτερα, η κυρία Ρέβη, ότι έχουν μπει σε κάποια προγράμματα. Έχουν δουλέψει ατύπωση τυπικά σε κάποιες μέρες. Αυτοί σύμφωνα με την πρωθυπουργική εξαγγελία αποκλείονται. Διότι η στόχευση της κυβέρνησης είναι, λέει, ότι όσοι πρώτο πιάνουν δουλειά, γι' αυτό λένε πρώτο ένσημο, από 1/1/22. Υπ' αυτή την έννοια και λιγότερα είναι τα χρήματα, άλλωστε το ίδιο πρόγραμμα τρέχει για 18 μήνες και όπως ξέρει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, δεν το αγκάλιασαν οι συνάδελφοί του. Το πρόγραμμα για επιδότηση 100.000 θέσεων με τους ίδιους όρους αγκομαχάει και έχει φτάσει 75.000 με 80.000. Δεν το έχει πιάσει το στόχο. Θα μας τα πει. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ είναι εξαγγελία του ιδίου προγράμματος χωρίς ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους για τους νέους. Για πάμε στον κύριο Χατζηθεοδοσίου να μας πείτε κι εσείς επί αυτού. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αυτό που καταλάβαμε όλοι από την πρώτη στιγμή είναι για 600 ευρώ το μήνα. Μάλιστα και εγώ ίδιο σε μια θεσή τηλεοπτική εκπομπή αυτό ανέφερα. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι περιμένουμε την εξειδίκευση, γιατί ουσιαστικά τα 100 ευρώ το μήνα δεν θα έχουν τα αποτελέσματα που φανταζόμασταν από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Και πιστεύω ακράδαντα ότι, όπως σωστά είπε ο κ. Μητρόπουλος, 18 μήνες δεν καταφέραμε να απορροφηθούν 100.000 θέσεις εργασίας. Άλλο τόσο δύσκολο είναι να πετύχει αυτό το πρόγραμμα. Δεν θέλω όμως, αν μου επιτρέπετε, να σταθώ σε αυτό. Υπάρχουν και θετικές εξαγγελίες. Υπάρχει εξαγγελία για τη μείωση του φόρου, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει εξαγγελία για τις χωρικές παροχές, που ήταν ένα αίτημά μας χρόνια, που τις θεωρούμε πολύ σημαντική. Και επίσης τα μέτρα που ακούστηκαν για τις νέους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι 3,5 δις στην αγορά είναι μια ανάσα σημαντική. Οφείλω όμως να ξαναπώ ότι δεν ακούσαμε τίποτα σε ό,τι αφορά το θέμα των ανατιμήσεων, δηλαδή το ρεύμα αφορά τη χαμηλή τάση. Δεν αφορά τη μεσαία και υψηλή, που με αυτές λειτουργούν οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες. Άρα οι ανατιμήσεις είναι πρώτο πυλόν όταν την ίδια στιγμή έχουμε αύξηση των αύρων, αύξηση του υγραερίου, αύξηση των καυσίμων. Λέτε δηλαδή ότι η εξαγγελία για την, αναχέτηση, για το φρενάρισμα των ανατιμήσεων εξαιτίας του ρεύματος δεν θα πιάσει τόπο. Είναι χαμηλής πτήσης.
Τα νοικοκυριά, το καλάθι της νοικοκυράς, όσο οικονομικότερο είναι, έχει χρήματα να καταναλώσει. Δεν αγγίζει όμως την παραγωγή, γιατί όπως εξήγησε, αφορά μόνο την χαμηλιτάς. Και το δεύτερο είναι ότι σε όλα τα υπόλοιπους φόρους, ακόμη και στους μνημονιακούς φόρους που περιμέναμε την κατάργησή τους, αυτό δεν έγινε. Παραδείγματος χάρη, ο ειδικός φόρος για τον καφέ είναι μνημονιακός φόρος. Εννοείται πως έχουμε φύγει από τα μνημόνια και περιμέναμε την κατάργησή του. Γιατί δεν είναι ο καφές που πίνουμε σπίτι, κύριε Παυλόπουλε. Είναι ένας ολόκληρος κλάδος που η αύξηση του καφέ σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουμε σήμερα για την πανδημία, δηλαδή το 50% πλέον μπορεί να μπει σε ένα κατάστημα, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι θα μειώσει το τζίρο αυτών των επιχειρήσεων. Μάλιστα.